το είδες αρχικά, πώς σου φάνηκε? Κοίταξε. Παλιά λέγανε ότι υπάρχει το 4-4-2 παίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Με το αυτό που λέγανε δίδυμους πύργους, οι μεγαλύτεροι ηλικία θα το θυμούνται, που ήταν δύο φορ περιοχής. Mm-hmm. Και το άλλο είναι με το ένα φορ περιοχής και με τον άλλον επιθετικό, κατά κάποιο τρόπο δεύτερο επιθετικό, έτσι. Αυτό το ρόλο τον έπαιζε άριστα στον Ολυμπιακό στο παρελθόν ο Φουστέρ. Δεν μπορεί να τον παίξει ο Φρανκ Ναβάρο. Αποφάσισε τσάπ. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω πώς το θέτεις. Ξεκινάμε από αυτό για το 4-4-2. Ήταν κακή έμπνευση από πλευράς με τη Λιμπάρ. Mm-hmm. Δεν μπορεί, δεν έχει. Κοίταξε, είναι ατομικά τα πράγματα. Δεν έχει να διαβάσει πάρα πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποια τακτική την οποία πρέπει να ξεχαρβαλώσεις. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με τη Λίμπαρ η οποία έχει ένα δυναμισμό και βασίζεται στις εμπνεύσεις παικτών. Επίσης, μπορεί να αγχωθεί αμυντικά. Επειδή η έμπνευση έρχεται για μια ομάδα στον επιθετικό, ο αμυντικός αμήνεται και ο αμυντικός χρειάζεται βοήθειες. Όταν μπαίνει ο Μπερνάρα ανάμεσα στο πλάγιο μπακ, στο Ροδινέι και στο διπλανό του, στον Μπιανκόν, αυτές είναι οι δύο θέσεις, τώρα το βάζω σχηματικά. Κάποιος θα έπρεπε να τον είχε παρεμποδίσει το λιγότερο. Πετάει την μπάλα μπροστά και πρέπει να είναι ανάμεσα από τους δύο. Δύο, οι μπαλιές οι οποίες έρχονται μέσα στην περιοχή, ο Παναθηναϊκός δεν βάζει μετά από περίτεχνους συνδυασμούς, βάζει μετά από αποκρούσεις στα γκολ. Που πάνε να πει ότι υπάρχουν παίκτες μέσα στην περιοχή και οι οποίοι περιφέρονται από τον Ολυμπιακό. Και αυτό δημιουργεί ένα χάος. Για παράδειγμα, δηλαδή, στο μάτσο με τη Μακάμπη. Mm-hmm. Ο Κάρμο, ένας εξαιρετικός παίκτης, φοβάται να πάρει το πόδι του για να μην κάνει πέναλτι. Ναι. Η μπάλα γκελάρει μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Δεν τη διώχνει κάποιος. Δεν βρίσκεται κάποιος να καλύψει. Απλά βρίσκονται πολλοί παίκτες μέσα. Δεν τρώει τις φάσεις σαν επιθέσεις. Δεν είναι το θέμα του Ολυμπιακού. Δεν είναι και οι ικανότητες παικτών. Είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται στο δυναμισμό που δίνει κάποια προηγούμενα αποτελέσματα. Μια δυναμική που παίρνει μια ομάδα. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη μεριά μπορεί να βγάλει συνδυασμούς, ιδιαίτερα από τα αριστερά έβγαζε κάτι ωραίες τριπλέτες, αλλά δεν είναι και πάλι η εικόνα την οποία είχε με τη Μακάμπη, που για παράδειγμα ο Νίλσον, πώς λέγεται, τον πέρασε από την πλάγια γραμμή του Ροντινέι. Δεν υπάρχουν αυτές οι φάσεις.